θέτουμε τρία κρίσιμα ερωτήματα προς τον κύριο Μητσοτάκη. Πρώτον, για ποιο λόγο προχώρησε σε φωτογραφική τροπολογία για τον διοικητή της ΕΥΠ, ενώ μόλις ένα μήνα πριν διαβεβαίωνε από το Βήμα της Βουλής ότι δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στον νόμο. Δεύτερον, πού αποσκοπεί η τοποθέτηση συνδέσμων της ΕΥΠ σε όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου, χωρίς κανέναν θεσμικό έλεγχο. Και τρίτο και κρισιμότερο, θα έχει τη δυνατότητα εκάστοτε σύνδεσμος να παρακολουθεί δημόσιους λειτουργούς, ακόμα και υπουργούς της κυβέρνησης, έχοντας προκαταβολικά ασυλία για τυχόν παράνομες πράξεις του? Ας σκεφτεί προσεκτικά τις απαντήσεις του ο κ. Μητσοτάκης. Ας αναλογιστεί την ευθύνη των επιλογών του. Δεν μπορούμε και δεν θα επιτρέψουμε την επιστροφή σε σκοτεινές εποχές, σε πρακτικές που υπονομεύουν την ποιότητα και το περιεχόμενο της δημοκρατίας μας.